πρώτη από την 1η Ιανουαρίου. Και αυτό το λέμε γιατί. Γιατί αυτό που θέλουν να κάνουν τον έναν απέναντι στον άλλον θα πρέπει και είναι στο χέρι μας να μην τους αφήσουμε να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα περισσότερα σωματεία στις αποφάσεις τους έχουν πάρει υπέρ του εμβολιασμού, αλλά κατά της υποχρεωτικότητας έτσι όπως το βάζει η κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά αποθεώνει την ατομική ευθύνη. Ενώ όλο από την αρχή της πανδημίας τα πρωτόκολλα λάστιχο, τα οποία τα προσαρμόζει αναλόγως με τις εταιρείες, τις ναυτιλιακές, τις αεροπορικές και όλα αυτά ανοιγοκλίνουν για μας τους υγειονομικούς. Τη μια μας λέει μπαίνετε σε καραντίνα 7 μέρες, την άλλη λέει σε 14, και ουσιαστικά ποτέ δεν είπε ξεκάθαρα, αλλά το έχουμε καταλάβει, αυτό που θέλει είναι να περάσει το σχέδιό της. Και το σχέδιό της είναι νοσοκομεία επιχειρήσεις με ιδιωτικοποιημένες παροχές υγείας. Και τώρα είναι αυτό που ακριβώς είναι ακριβώς αυτό που κάνει. Γιατί από την άλλη έστειλα φιρμάνι που λένε ότι από τις 1 Σεπτεμβρίου μπαίνει σε αναστολή οι άδειες. Οι άδειες των υγειονομικών, που είναι η τρίτη φορά την αρχή της πανδημίας, των υγειονομικών οι οποίοι έχουν πεθάνει, έχουν νοσήσει, λοιπόν, οι οποίοι όμως ποτέ δεν μιλάνε για βορέα και ανθυγινά, ποτέ δεν μιλάνε για συνθήκες εργασίας. Αυτό που τους λέμε είναι ότι ο περισσότερος κόσμος, και μέσα σε αυτούς εννοείται και οι υγειονομικοί, το πρόβλημα δεν είναι του εμβολιασμού. Το πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν υπήρχε ούτε ενημέρωση από το κράτος, ούτε πρωτοβάθμια φροντίδα, ούτε φαρμακοεπαγρύπνηση, και τώρα ουσιαστικά έρχεται και σου λέει θα εμβολιαστείς, αλλιώς φεύγεις. Γιατί ουσιαστικά η αναστολή είναι και απόλυση. Και εδώ στην πόλη μας, συνάδελφοι, το έχουμε ξαναζήσει. Το 2013 κλείσανε 3 νοσοκομεία. Ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα, διαθεσιμότητα. Δεν μας έχει πει όμως τίποτα για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μας είχε πει ποτέ αν θα κάνει τελικά ή όχι επίταξη. Πέρα από τις διαφορές μας που μπορούμε να έχουμε, αυτό που μας ενώνει και θα πρέπει να μας ενώνει είναι η αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Γιατί είναι αυτό το οποίο θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Και τους λέμε ότι οι υγειονομικοί από την αρχή της πανδημίας δώσαμε αγώνες για μέτρα προστασίας. Λοιπόν, δεν τους χαρίζουμε αυτούς τους αγώνες σε κανέναν και για κανέναν λόγο. Θα είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ για όλα όσα θέλουν να μας φέρουν, γιατί τα αποφασίζουν χωρίς εμάς. Και εδώ θα σας πω γιατί αυτό που λέμε είναι ότι τελικά ο λαός σώζει το λαό. Η σημερινή κινητοποίηση σε συνέχεια όλων των προηγούμενων κινητοποιήσεων τους προηγούμενους 18 μήνες που ήμασταν εδώ πέρα και ζητούσαμε την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι η καλύτερη απάντηση στις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση και μέσα από αυτό το νόμο της υποχρεωτικότητας. Είμαστε στη διάρκεια του τετάρτου κύματος της πανδημίας, εδώ και 18 μήνες με την κοινωνία να έχει δοκιμαστεί από τις συνέπειες και της πανδημίας και κυρίως της υποστελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και βλέπουμε την κυβέρνηση αυτό το δώρο που έχει δώσει η επιστήμη, τον εμβολιασμό στην ανθρωπότητα, να το χρησιμοποιεί ως μέσο διχόνοιας, να μας χωρίσει, ως μέσο επιβολής αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, ως μέσο στέρησης μισθού και απόλυσης. Δεν θα τους το επιτρέψουμε, τους το λέμε για άλλη μια φορά, δεν θα επιτρέψουμε από κανένα συνάδελφο να χάσει το αναφέρετο δικαίωμα της εργασίας, ούτε τώρα, ούτε σε μερικούς μήνες που ξεκινάνε οι απολύσεις των συναδέλφων επικουρικών και συμβασιούχων, που θα συνεχίσουμε και θα είμαστε στο πλάι τους.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προσπαθεί μέσα από αυτό το μέτρο να δείξει το δάχτυλο της ευθύνης στους υγειονομικούς σε ένα μικρό ποσοστό αυτή τη στιγμή που δεν είναι εμβολιασμένοι. Λες και αυτοί φταίνε για τη διασπορά της πανδημίας. Όταν βλέπουμε σε μέσα μαζικής μεταφοράς, στον τουρισμό, να γίνεται ο χαμός για τη διασπορά, γιατί δεν παίρνει μέτρα η κυβέρνηση, έρχεται αυτό να το χρησιμοποιήσει για να κρύψει τις δικές της τραγικές ευθύνες και για τη διασπορά που έχει γίνει και για το ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτή τη στιγμή είναι ανοχήρωτο για τις συνέπειες της πανδημίας. Και φυσικά και για την υπονόμευση του μαζικού και καθολικού εμβολιασμού που η ίδια με ευθύνη της, με τις παρινοδίες, με αυτά τα βάουτσερ, με τα 150 ευρώ και με όλα αυτά, ουσιαστικά υπονομεύει την επιστήμη και δημιουργεί όλες αυτές τις δυσπιστία. Θέλει μεγάλο θράσος ο Υπουργός Υγείας να βγαίνει και να δείχνει ότι οι υγειονομικοί που δεν εμβολιάζονται δεν σέβονται τον ανθρώπινο πόνο, την ίδια ώρα που η κυβέρνησή του άφηνε εκατοντάδες ασθενείς που ήταν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΤ, άφηνε εκατοντάδες ασθενείς με διάφορη νοσηρότητα να είναι στο σπίτι τους και να μην μπορούν να προσεγγίσουν τα νοσοκομεία. Οι υγειονομικοί εδώ και 18 μήνες ρηχτήκαμε με αυτοθυσία στη μάχη με έναν άγνωστο εχθρό που ήταν. Ρηχτήκαμε από την αρχή και δώσαμε το καλύτερο εαυτό μας. Από την πρώτη στιγμή εμβολιαστήκαμε πρώτοι και σε τεράστιο ποσοστό, πάνω από 90%, και έτσι θα συνεχίσουμε και για την πλατεία ενημέρωση. Αντί να συζητάμε τώρα για το πόσες μαζικές μόνιμες προσλήψεις θα πρέπει να γίνονται καθημερινά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, συζητάμε για το αν θα φύγουν οι υγειονομικοί σήμερα με την πρόβαση της υποχρεωτικότητας, αύριο με την λήξη της σύμβασής τους κτλ. Αυτή τη στιγμή τους δηλώνουμε προς την κυβέρνηση, το Υπουργείο, τις διοικήσεις, ότι δεν θα τους το επιτρέψουμε, δεν θα περάσει αυτός ο νόμος. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την αναστολή των απολύσεων, για την αναστολή της άδειας των υγειονομικών. Θα συνεχίσουμε να οργανωνόμαστε, να διεκδικούμε ενάντια στη συνολική πολιτική της κυβέρνησης και του κράτους, που δεν διστάζουν να θυσιάσουν κάθε δικαίωμα του λαού, είτε αυτό πρόκειται για υγεία, είτε πρόκειται για δάσος, είτε πρόκειται και εγώ δεν ξέρω γιατί. Γιατί θέλουν να συνεχίσουν να ανισχύουν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Θα συνεχίσουμε στον αγώνα στο πλευρό των ασθενών μας, γιατί έχουμε ευθύνη για την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής του λαού.